θέλουμε να ευχαριστήσουμε από βάθο καρδιά αυτού που ήρθαν από μακριά. Τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη και φίλο κ. Δημήτρη Μαυροσκούφη, με τη σύζυγό του που ήρθε εδώ σήμερα. Τον Μάρη τον Επαμεινώντα που ήρθε από την Κύπρο και εκπροσωπεί το διακοινωτικό όμιλο για την ιστορική εκπαίδευση και την έρευνα τη Κύπρου. Τη Μαρία τη Γεωργίου που ήρθε από Λονδίνο και το κανόνισε ώστε να είναι εδώ. Όλους τους άλλους που ήρθαν από μακριά και ενδεχομένως δεν το ξέρω και όλους εσάς που ήρθατε από εδώ, από την Αθήνα με το τέλος μιας μέρας δύσκολης από τα σχολεία σε μια πολύ πολύ δύσκολη περίοδο. Είναι η πρώτη απόπειρα που κάνει ο Όμιλος να συζητήσει σε επιστημονική βάση μια σειρά ζητήματα που αφορούν την πολύπαθη διδασκαλία της ιστορίας στην Ελλάδα. Θα τα πούμε αναλυτικά όλοι οι εκλεκτοί μας καλεσμένοι. Θα σας τους παρουσιάσουμε, αν και τους ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι οφείλουμε και σε αυτούς ένα μεγάλο ευχαριστώ όλους. Η αφρόκρεμα των ανθρώπων που ασχολείται με τη διδασκαλία της ιστορίας είναι εδώ. Αρκετοί λείπουν, όμως έχουμε μια σειρά από επιστήμονες και ειδικούς που θα συζητήσουν όλα αυτά τα προβλήματα. Φροντίσαμε να έχουμε μαζί μας όχι μόνο ειδικούς στη διδακτική της ιστορίας, αλλά και ιστορικούς και πολιτικούς επιστήμονες και συναδέλφους της πράξης, που μάλιστα έχουν και εμπειρία από σχολεία δύσκολα, όπως επίσης και εκπροσώπους μουσείων και αρχαιολογίας, ενώ αύριο, στο δεύτερο κομμάτι, έχουμε τους εκπροσώπους από περιοχές που όντως εκεί είναι τα δύσκολα στο να διδάξεις ιστορία, αυτές οι λεγόμενες post-conflict areas, οι περιοχές δηλαδή οι μετασυγκρουσιακές, όπως είναι η Κύπρος και όπως είναι η Βοσνία. Ποιοι είμαστε? Ο Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι ένας όμιλος ο οποίος ιδρύθηκε πρόσφατα, είναι στη φάση της ίδρυσής του τώρα, είναι η ιδρυτική του, αν θέλετε, εκδήλωση αυτή. Ξεκίνησε από μία ομάδα ανθρώπων που έχουμε την εμπειρία της τάξης, έχουμε την αγωνία για τη διδασκαλία της ιστορίας, αγαπάμε την ιστορία, αγαπάμε το σχολείο, αγαπάμε τους μαθητές μας και θέλουμε να βάλουμε, να κάνουμε μία μικρή ρογμή σε ό,τι γίνεται γύρω μας, γιατί εντάξει, πατάμε και στο έδαφος, ξέρουμε πού κινούμαστε. Γιατί τώρα? Γιατί είναι μία περίοδος που βλέπετε ότι σαρώνει σε όλο τον κόσμο η ρητορική του μίσους, είτε αυτή εκφράζεται από τον Όρμπαν και όλους τους ακροδεξιούς σχηματισμούς στην Ευρώπη, είτε από τον Τραμπ και το τελευταίο χτύπημα από τη Βραζιλία, που δεν τηρούνται ούτε καν τα προσχήματα. Ο ηγέτης της Βραζιλίας είναι ξεκάθαρα και δηλωμένα ρατσιστής, ομοφοβικός, ξενόφοβος, μισογύνης, τα πάντα. Όμως βγαίνουν με ποσοστά 55%. Κάτι δεν πάει καλά. Κάπου έχει αποτύχει το σχολείο, κάπου εμείς οι εκπαιδευτικοί ίσως έχουμε μερίδιο ευθύνης για όλο αυτό. Κάπου και η ιστορία, η οποία σαφώς δεν είναι ούτε μάθημα φρονηματιστικό, κάπου η ιστορία δεν προβληματίζει, δεν θα πω ποτέ διδάσκει γιατί δεν διδάσκει. Υπάρχει λοιπόν μια αναδίπλωση συντηρητική, η οποία δεν εκφράζεται μόνο από την ψήφο συνολικότερα, αλλά και από εκδηλώσεις φοβερές που πριν λίγα χρόνια δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα συμβούν. Είχαμε τους μαθητές στο Λύκειο του Γέρακα που περίλασαν συντεταγμένα και φώναζαν συνθήματα σαν παραστρατιωτική ομάδα. Είχαμε την παρέλαση των παραστρατιωτικών στην Ηλιούπολη. Έχουμε το Λύκειο στο Κυλικής που έγινε κατάληψη γιατί δεν γίνεται καθημερινά έπαρση της σημαίας. Είχαμε το φοβερό περιστατικό στην Αλβανία με αυτόν τον δυστυχή και σκοτεινό τύπο, ο οποίος καλύφθηκε, όλη αυτή η ιστορία καλύφθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με έναν τρόπο ο οποίος είναι όντως σοκαριστικός. Και βεβαίως έχουμε αυτή την ανθρωποφαγία μέσα από τα media και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απέναντι σε όποιον τολμάει να εκφράσει μια διαφορετική άποψη. Έχουμε λοιπόν αυτή την αναδίπλωση της συντηρητικής, την εργαλειοποίηση της ιστορίας. Έχουμε ένα ανίσχυρο σχολείο σε κρίση. Η εκπαιδευτική είναι σε απόγνωση. Αλλά υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που ασπάζονται όλες αυτές τις αναθεολογικές προσεγγίσεις. Και εκεί για μένα, για μας, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η ιστορία είναι επιστήμη με πειθαρχίες απαιτητικές. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε πρώτα εμείς οι εκπαιδευτικοί, για να μπορέσουμε να μοιήσουμε και τα παιδιά σε μια διαφορετική προσέγγιση.
ο ηθικός πανικός είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία, προκαλείται από όλα αυτά, δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει αλλού? Συμβαίνουν ανάλογες καταστάσεις, αλλά παρόλα αυτά, τουλάχιστον στη Δύση, υπάρχει επιστημονική ελευθερία. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν προβλήματα και ενώ ξεσπούν πόλεμοι της ιστορίας, η θέση των Φλαμανδών και των Γάλλων την περίοδο της γερμανικής κατοχής, η Ελβετική στάση τους ως αποταμιευτήρες των Ναζί, οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι στο πώς αντιμετωπίζουν το θέμα της Ιαπωνικής κατοχής στην Κίνα, οι Κορεάτες με το πώς παρουσιάζεται ο πόλεμος της Κορέας στα διδακτικά τους εγχειρίδια. Αν κανείς κοιτάξει λίγο σε ιστορικά site, ιστοσελίδες ιστορικών ενώσεων σε όλη την Ευρώπη, θα βρει πάρα πολλά στοιχεία τέτοια. Ωστόσο, ξαναλέω, υπάρχει και μια επιστημονική ελευθερία. Δηλαδή, μπορεί να γίνεται διάλογος, αλλά υποστηρίζεται στις περισσότερες των περιπτώσεων, τουλάχιστον στις χώρες της Δύσης, αυτό που λέμε μια ιστορία η οποία πατάει σε επιστημονική βάση. Τι θέλουμε λοιπόν εμείς? Να βοηθήσουμε τους μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν την ιστορία, να βιώσουν λίγο τη μαγεία τους και να συζητήσουμε μεταξύ μας εμείς με ειλικρίνεια τα δύσκολα θέματα. Να διερευνήσουμε δυνατότητες να γίνει η σχολική ιστορία καλύτερη, να ακούσουμε και άλλες απόψεις, να μοιραστούμε εμπειρίες και καλές πρακτικές. Αυτοί είμαστε λοιπόν. Τώρα, θα συμπληρώσω δύο λόγια η Ευαγγελία Κουνέλη, η οποία ήταν μέχρι χθες σχολική σύμβουλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και διδάκτορ βέβαια ιστορίας και διδακτικής της ιστορίας. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται ως εξής, να πω λίγο το σκεπτικό του. Έχουμε το πρώτο κομμάτι που αφορά τις απόπειρες ανανέωσης των προγραμμάτων σπουδών ιστορίας. Οι δύο πρώτοι ομιλητές είναι η Κορνίνε Βέρτσορ, δεν είναι εδώ. Ο μεν κύριο Σωτηρόπουλος είναι στο Χάρβαρντ και από εκεί μας έστειλε το βιντεάκι του. Ο Πολυμέρης ο Βόγλης αυτή τη στιγμή είναι στη Θεσσαλονίκη και αυτός μας έστειλε δύο λόγια για την καινούργια απόπειρα που περιμένουμε να πάει στα σχολεία, να δούμε αν θα πάει. Ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος ήταν υπεύθυνος για το περίφημο πρόγραμμα του 2011 που κανείς δεν κατάλαβε που πήγε, χάθηκε. Ακολουθεί η Χριστίνα Αγγελούρη και ο Δημήτρης ο Μαύρος Κούφης. Μετά το διάλειμμά μας έχουμε τον Γιώργο Κόκκινο και τον Χάρη τον Αθανασιάδη και κλείνουμε με τους συναδέλφους που θα μεταφέρουν κάποιες σκέψεις για τα σχολεία στα οποία φοιτούν λίγο διαφορετικοί μαθητές. Ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας και η Ευαγγελία μπορεί να πει δύο λόγια ώστε να είμαστε μέσα στον χρόνο μας και πεντέμιση να μην έχουμε διάθεση. Καλησπέρα και από μένα και με πολύ χαρά ξανασυναντιόμαστε εδώ όλοι όσοι είχαμε συναντηθεί το καλοκαίρι σε μια πρώτη έτσι προσπάθεια να συντονίσουμε λίγο τις ενέργειες της ίδρυσης του ομίλου και με πολύ χαρά και όσοι σήμερα έρχονται για πρώτη φορά σε αυτήν εδώ την ανάμωση. Ο δικός μου ρόλος λοιπόν είναι να συνδέσουμε λίγο τις αρχές και τον προσανατολισμό των δράσεων του ομίλου σε σχέση με το μάθημα της ιστορίας σε όποια βαθμίδα της εκπαίδευσης αυτό διδάσκεται. Τώρα, καλό είναι να μην λέμε πάρα πολλά λόγια, ωστόσο θα προσπαθήσω έτσι πολύ επιγραμματικά. Για παράδειγμα, μου ζήτησαν εδώ οι συνάδελφοι να φτιάξω ένα μικρό σποτάκι διαφημιστικό εντός εισαγωγικών του ομίλου και σκεφτόμουν ότι η φράση που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω σαν αρχικό σλόγγαν είναι «Εμένα με νοιάζει». Και νομίζω ότι είναι και ένας λόγος που μέσα μας είναι σαν απάντηση όλων όσοι είμαστε εδώ απόψε. «Εμένα με νοιάζει», με νοιάζει για την ιστορική έρευνα και την σύνδεσή της με τη διδασκαλία της ιστορίας. Με νοιάζει να είμαι, να μεταφέρω, να προβληματίσω, να δώσω έναυσμα και ευκαιρία για μια μάθηση με νόημα αποτελεσματική στους μαθητές μου, πάλι επαναλαμβάνω σε όποια βαθμίδα και αν βρίσκομαι. Με νοιάζει να συμβάλλω στον ιστορικό γραμματισμό των παιδιών και στον οπτικό ιστορικό γραμματισμό των παιδιών. Με νοιάζει πώς αλληλεπιδράει η δημόσια ιστορία με τη σχολική ιστορία και πώς μπορώ να την αξιοποιήσω στο καλύτερο δυνατό, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με νοιάζουν οι αντιλήψεις
των εκπαιδευτικών και πώς αυτές διαπλέκονται με την ποιότητα του μαθήματος που, που κάνει. Με νοιάζει τι γίνεται στο διεθνές περιβάλλον και πώς μπορώ να αξιοποιήσω την καλή πρακτική, την καλή εμπειρία, να την προσαρμόσω στην ελληνική πραγματικότητα και να διευρύνω έτσι τους δικούς μου ορίζοντες. Με νοιάζει και μας νοιάζει και γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ, λαμβάνοντας έτσι, έχοντας στο μυαλό μας ότι καθένας μόνος του θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ γρήγορα, αλλά όταν είμαστε όλοι μαζί μπορούμε να πάμε πιο μακριά. Σας ευχαριστώ λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου που είστε εδώ απόψε και θα ξεκινήσουμε με το βίντεο του πρώτου ομιλητή, του Δημήτρη του Σωτηρόπουλου. Λέω, θεωρώ ότι είναι γνωστός, αλλά λέω για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν επικεφαλής στην ομάδα σύνταξης αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών στο πεδίο Ιστορία Κοινωνικές Επιστήμες. Το κομμάτι της ιστορίας το 2011. Το κομμάτι της ιστορίας, όπως ξέρετε και όπως είπε και η κύριε προηγουμένως, δεν εγκρίθηκε. Έμειναν κάποια από τα μαθήματα των κοινωνικών επιστημών, τα οποία και αυτά ακόμα σαν προγράμματα σπουδών παραμένουν συμπληρωματικά στο σχολείο και όχι κυρίαρχα. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε το βίντεο.